Αντρέα, πρώτα απ' όλα σε ρωτήσω για το πόδι σου πώ είναι. Δεν αγωνιστήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα τράβηγμα, τι, είχα ένα τι έγινε. Σφίξιμο, είχα ένα σφίξιμο από χθε. Έκανα καλό ζέσταμα, ξεκίνησα το παιχνίδι. Σε κάποια φάση με στο παιχνίδι μου με έσφιξε και δεδομένου ότι έχουμε και το Final Four τι επόμενε μέρε, είπαμε να το προστατεύσουμε με τον προπονητή και δεν έπαιξα καθόλου στο δεύτερο. Έβαλες 9 πόντου με 7 λεπτά συμμετοχή μόλι. Η συνεισφορά σου ήταν σημαντική σε ένα σημείο που η ΑΕΛ σα πίεζε αρκετά. Πώ το είδε το παιχνίδι, έτσι που το απόλαυσε λίγο περισσότερο από τον πάγκο σήμερα. Εντάξει, ξέραμε από την αρχή ότι η ΑΕΛ θα έρθει εδώ μετά από μια βαριά ήττα μέσα στη Λεμεσό για να ουσιαστικά να προσπαθήσει να δείξει ότι ήταν απλά ένα τυχέ γεγονό. Ε, Μα πίεσε αρκετά, αυτό το περιμέναμε, θα έβγαζε αντίδραση, ήταν λογικό. Ε, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε τα πράγματα που δεν κάναμε στο πρώτο ημίχρονο και αυτά που είχαμε συζητήσει στην τακτική μα και μα βγήκε πολύ πιο εύκολα το δεύτερο ημιχάνω. Είσαι πολλά, πάρα πολύ εμπειροσπαίτη, ξέρει καλά ότι το μπάσκετ ε, μπορεί να διαβάζει ομάδε ε, ενώψη ειδικά τελική ευθεία. Η δική σα ομάδα με playoff ενώπιον σα σύντομα, τον τρίτο γύρο πρώτα, αλλά και το final Four του κυπέλου την Κυριακή, ε, πώ νιώθει για τι πιθανότητε αυτή τη ΑΕΚ για να κάνει τον double. Η ΑΕΚ πάντα ούτω ή άλλω ε, είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Ε, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ε, δεν θα βάλω τίτλου φαβορή και outsiders σε καμία περίπτωση. Ε, Όλε οι ομάδε που είναι στην τελική τετράδα είναι πάρα πολύ δυνατέ. Ε, το κύπελο ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα θεσμό που η μία εκπλήξη μπορεί να διαδεχτεί την άλλη. Καταλαβαίνει ένα παιχνίδι. Ε, είμαστε έτοιμοι ε, και ψυχολογικά και σωματικά ε, να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε έλθει. Ε, οι οι, οι συμπέχτε μου είναι όλοι πανέτοιμοι και πάμε δυνατά για τον back to back.